Γεια σας, είμαι Αντώνης και θα συνεχίσω το παιχνίδι και νομίζω κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Για να δούμε πότε. Σε λεπτό. Νομίζω κατάλαβα. Πρέπει να ακούω τη μουσική. Ναι, τα κατάφερα. Πρέπει να ακολουθώ από τη μουσική κάπως. Τώρα το κατάλαβα. Άντε να δούμε τι άλλο θα έχει εδώ. Ναι, θα κάνω σε λίγο. Κάτσε αυτό πέντε θα το ρίξω νομίζω. Για να βγω να περνά. Ωραία. Μουσική. Ναι. Safe. Τέλεια. Επιτέλους το βρήκα, ρε. Τώρα έχει και ή μια πόρτα. Έχει και εδώ όμως πόρτα. Αυτή είναι η άλλη! Πότε μας είμαστε τόσο τεράστια! Πώς έγινε τεράστια! Είναι εσείς! Oh.
εξής αυτό που φαίνεται. Εκεί μέσα, κατάλαβα. Thank you.
βιάσει, τόσο θα κάνω. Μεταφέρθηκα αφού. Τι λέω μου, εκεί σε φάρα να πας, χαμένη. Πάμε. Πάνω μου. Μα τι είμαστε πάει. Μαζί είμαστε αφού. Χαμένα. Το βρήκα. Από εδώ πέτει να πάω. Άσε με, ηλίθεια, ρε. Πού να
χάθηκε εκεί πάνω, ρε! Χωσό! Χαμένη! Κάτσε πως έχω άλλο σχολείο εδώ πέρα, ρε. Μου το άλλο που θα πω. Χαζιά! Βαμένη. Στο καλό σου, ρε χαμένη. Τόσο καιρό μαζί κι εσύ με χτυπάς τώρα, χαμένη. Μίκρανε! Τη σώσαμε δηλαδή! Τη σώσαμε! Ναι! Τη σώσαμε σίγουρα τώρα! Περιμένουμε να φύγουμε! Περίμενε ρε! Μπράβο μου! Ποια σου είπα!
Ναι, θα μας βοηθήσει τώρα. Αν γίνεται να μας ανεβάσεις. Sits! Sits! Τι κάθεσαι, έλα, έλα! Τι έκανε! Γιατί μας έριξε! Γιατί μας έριξε κάτω! Γιατί δεν μας βοήθησε! Μας πρόδωσε δηλαδή τώρα αυτή, δεν κατάλαβα! Μας πρόδωσε! Μας έριξε εδώ κάτω, δες! Μας πρόδωσε! Γιατί? Κάτσε, δεν τελείωσε εδώ πέρα. Τώρα τι πέτα κάνουμε, πέτα να τη βρούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς είδαμε τόσο κόλπα εδώ να τη σώσουμε. Αυτή μας έριξε εδώ μέσα. Μας παράτησε. Δες εδώ, την προδότρια μας παράτησε εδώ. Γιατί? Μια καρέκλα. Τι είναι αυτή η καρέκλα εδώ? Δεν κάνει τίποτα τώρα, πως κάθεται έτσι, γιατί... Ναι, μα τηλεπεταφερθήκαμε αλλού τώρα, ωραία. Τι πέτρα κάνω τώρα? Νομίζω δεν ακούγεται πάλι, ακόμη. Μεγάλωσε! Μεγάλωσε! Πέρασε καιρός. Δεν καταλαβαίνω. Τι! Μεγάλωσε κι άλλο! Καλά! Κάτσε, πόσο θα μεγαλώσει? Τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Κι άλλο! Κάτσε ρε, τι γίνεται εδώ? Πόσο θα μεγαλώσει? Κάτσε. Αυτός είναι που μας κυνηγούσε! Αυτός με το καπέλο... Κάτσε! Αυτός που μας κυνηγούσε ήμασταν εμείς! Ήταν αυτός που είχα εγώ! Μεγάλος! Που ήταν αυτός ο Χριστός εδώ μέσα, με αυτή την πόρτα εδώ. Κατάλαβα. Κάτσε, κατάλαβα νομίζω, κατάλαβα.
αυτός ο ψηλός ήταν αυτός που ήμασταν εμείς. Που είχαμε εμείς, αυτόν που έλεγα εγώ, μικρός που ήταν. Ναι, και ο ψηλός, νομίζω ήθελε, και κατάλαβα, ήθελε να πάρει εκδίκηση από τη ΣΥΤΣ, που τον άφησε και τον έριξε εκεί εδώ μέσα. Που τον παράτησε εδώ μέσα, δηλαδή. Το κατάλαβα τώρα. Και δείσατε το τρόπαιο, τέλεια. Όλο αυτό το παιχνίδι ήταν δηλαδή για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να εκδικηθεί ο ψηλός τώρα της ΣΥΡΙΣ. Που το παράσεις που ήταν δηλαδή ο μικρός που ήταν μαζί της δηλαδή. Ο ψηλός δηλαδή. Τώρα κατάλαβα. Αυτό ήταν το παιχνίδι οπότε. Μικρό ήταν το παιχνίδι, δεν ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν και μικρό στα γιγκαμπάιτ, 4 γιγκαμπάιτ το παιχνίδι. Από ό,τι είδα από άλλου στο YouTube που το πέτσε μέσα σε, μάλλον σε live stream κάποιο, σε ένα ολόκληρο δηλαδή, το παιχνίδι έκανε κάνει 2,5 ώρες. 2 ώρες και κάπου εκεί. Ωραίο το παιχνίδι, μόνο που δεν είχα πέτσει και το πρώτο να δω. Νομίζω το πρώτο είχαμε τη Seeds. Εμείς δηλαδή. Νομίζω. Που το είχα δει από κάποιους άλλους YouTubers το ένα. Από τους ένας YouTubers. Δεν το θυμάμαι καλά τώρα, όμως το είχε καιρό που το είχα δει. Αυτό ήταν το παιχνίδι δηλαδή. Τέλειο όμως. Όμως το τέλος μας παράτησε η άλλη εκεί. Τι τέλος ήταν αυτό. Τελειώσαμε από ό,τι. Το τελειώσαμε το παιχνίδι και αυτό το τερμάτισα από ό,τι. Πω ρε, τι τέλος, τι τέλος είναι αυτό ρε. Αυτό ήταν για να εκδικηθεί αυτός τη ΣΥΤΣ. Ο ψηλός που ήταν μετά, ο αυτός που είχαμε εμείς. Μου φαίνεται έτσι ήταν το παιχνίδι. Δεν θα γράφει την καθόλου. Δεν γράφει την υπόθεση εδώ πέρα. Σαν τη σένα μου πως το γράφει εδώ. Τα αγγλικά της και έτσι καλά θα τη ξέρω εγώ. Εμείς πάντως τη ΣΥΤΣ δεν ήταν από την αρχή σε εμάς. Το βρήκαμε μέσα σε ένα σπίτι και μετά μας ακολουθούσε και όλο αυτό για να φτάσουμε εδώ και να μας προδώσει μετά. Τι να πεις. Μέσα στο παιχνίδι πάντως ένα καπέλο βρήκα. Στις άλλες πίστες δηλαδή στα άλλα τσάπτες από την αρχή υπήρχαν και άλλα καπέλα που δεν τα βρήκα. Εγώ μπορώ να το ξαναπέτσω από την αρχή το παιχνίδι για να βάλω και τα καπέλα μόνος μου δηλαδή. Κάθε στιγμή ίσως, θα δω, θα σκεφτώ. Δεν είναι και πολύ δύσκολο τελικά το παιχνίδι. Εκεί στις κούκλες δυσκολεύτηκα δηλαδή μέχρι να το περάσω. Γιατί πρέπει να καταλάβεις πώς θα το περάσει για να πας δηλαδή. Αυτό δηλαδή.
Ωραίο παιχνίδι πάντως. Το ένα δηλαδή το αυτό δεν το έχω εγώ. Το αγοράσω σκέφτομαι, το πέτσω. Τώρα το πέτσω σε βίντεο, δεν ξέρω τι άλλο. Πότε έπαιξε το δίκτυο και μετά σε το ένα. Δεν λέει και τόσο, τέλος πάντων. Θα σκεφτώ τι θα κάνω. Πάντως εγώ θα το πάρω για να πέσω. Εδώ πάντως. Και εκεί έχει γιγάντια που αποφεύγεις. Από στο ένα είναι πιο μικρό από το δύο. Και είναι μια μισή ώρα, μια ώρα και κάπου εκεί το παιχνίδι. Είναι λίγο πιο μικρό δηλαδή. Πάντως με κάνει να βγάλει και τρία από αυτό το παιχνίδι, είναι ωραίο. Να κάνει να βγάλει και τρίτο, καλά θα είναι. Τα γράμματα τώρα είναι πολλά. Τέλος πάντων. Περιμένουμε. Λίγο να τα αφήσω. Μήπως δείξει και κάτι, δεν ξέρω. Μήπως δείξει κάτι για συνέχεια, πώς θα δούμε. Για να δω. Περιμένουμε, το αφήνω. Μήπως δείξει κάτι στο τέλος, δεν ξέρω. Πάντως όλα αυτά για να μας προδώσει και όλα. Στο τέλος. Τέλος πάνω. Νομίζω κάτι πρέπει να δείχνει πέρα μόλις την τελειώ αυτά τα γράμματα, νομίζω.
ωραίο πάντως το παιχνίδι. Μικρό, τέλειο όμως, ωραίο. Τελειώνουμε στα χαμηλά ή όχι. Έτσι. Κι άλλα. Έτσι. Κι άλλα. Μάλλον τελειώνουν τώρα ίσως. Ναι, μα νομίζω ότι όλα τελειώνουν τα χαμηλά ίσως. Για να δούμε. Νομίζω ότι τώρα τελειώνουν. Αυτό ήταν, δεν είδε κάτι άλλο. Μάλιστα. Το άφησαν πως έδειχνε κάτι, τι νομίζω σε άλλους. Κάτι δείχνει στο τέλος, όπως σε μένα δεν το δείξε, δεν ξέρω. Αυτό τι είναι. Α, διαλέγεις τα τσάπτερ που θες να τις κινείς για να πέτσεις. Για να πάρεις πράγματα που δεν πήραμε. Καπέλα είναι το πρώτο που δεν πήρα κανένα. Και εδώ. Ναι, τα άλλα πήρα έπαινα, κάτι είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Τώρα! Περίμενε! Ναι. Εδώ πήρα ένα καπέλα μόνο. Εδώ δεν έχει τίποτα άλλο τώρα. Έτσι να ανάβω την αρχή. Μάλιστα. Αυτό από ό,τι ήταν το παιχνίδι. Οπότε τελειώνουμε. Κάντε like στο βίντεο, subscribe, πατήστε το καμπανάκι μην χάνετε κανένα βίντεο. Κάντε μου και follow στο Instagram που και να βάζω φωτογραφίες με τι βίντεο θα έχω την επόμενη μέρα στο YouTube. Και στο Instagram μπορεί να φέρετε και τα σχόλια, αφού είναι στα σχόλια στο YouTube. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.